Τι ωραία τα γράφουν. Εφημεριδάρα, ρε φίλε. Να σου πω κάτι, φίλε. Κυκλοφορεί πλέον και στην Ολλανδία. Αυτό να πηγαίνει στο Φέννο και να πα στο περίπτωτο και να λε εμφότσε και να σου λέει. Παντού. Σολτάουτ στο Φέννο. Στι τελευταίε τη. Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Λαμία, Εύβοια, Αθήνα, αλλού. Λευκάδα, τα παιδιά μα εκεί, ο Βασίλη, ο Μόντα. Είχε κανένα δύο προσκλήσει. Γιατί δεν δηλαδή πήγαμε ακόμα, ο Βασίλη μου κρίζει. Από Γουμενίτσα, του πάει Γουμενίτσα, περνάει απέναντι, πάει και. Θα πάρει και δύο φόρτσε. Κάντε την πεμπέλη. Τι ωραία τα γράφω. Κατέβα στα πόδια, ρε. Δε τρώμε φίλε. Εδώ πέρα πάνω. Ποιο τρώσε, μέσα τρώμε. Τι ψέματα προ το βίντεο. Λοιπόν, είδαμε ένα διπλό που σκόραραν ο Μάκ και ο Πρίγιοβιτ. Είναι συνέχεια μαζί. Και ο Κλάου, γιατί δεν είναι τον Κλάου. Δεν σκόραραν τον Κλάου. Άλλη ομάδα. Καλά, εντάξει, εκτός από αυτό, θα πάμε και σε αυτό. Είδαμε και ένα διπλό στο οποίο στην αρχή κάνα δεκάλεπτο κοιτιόμασταν λίγο. Σπάσαν δοκάρια. Είναι πάρα πολύ καλό. Βγάζαν τα άβγαλα. Απίστευτες συνεργασίες και απίστευτα χαμηλά γκολ. Εντάξει, οι συνεργασίες ήταν καλές. Στο τελείωμα υπήρχε ένα. Είναι με μικρές είναι το χάμπουγκερ πάνω από την αιστεία, να ξέρει. Μαρτυρικό πεδίο δημιουργεί. Είναι φοβερή η διαδρομή. Αύριο θα πάω το ξυλό σου, μην με ενοχλεί. Ο Γιαλάνο, πα εσύ να το ξυλώσει, μπορεί να νομίζει ότι. Ναι, ναι, να νομίζει ότι το θε για το σπίτι. Όχι, όχι. Το φύσα. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο είμαστε λίγο πιο χαλαρά. Αυτή είναι η αλήθεια. Πιο χαλαρά είναι και η ομάδα η οποία και σήμερα έχει κάνει ένα λίγο πιο ήπιο πρόγραμμα γιατί από αύριο ξεκινάει το ξύλο και θα είναι δύσκολα μέχρι και το φιλικό. Θα ανεβούν ρυθμοί και θα περάσουν δύσκολοι παίκτες. Του ακούει ένα οικοδόμο στο Καζακστάν και κλαίει. Εντάξει, βλέπει. Έλα τώρα, δύσκολα, άσε τώρα μου. Δύο ώρες τη μέρα δουλεύουν, πάνε το άλλο λίγο να κρέουν. Συγκριτικά με σήμερα θα είναι πιο δύσκολο. Σήμερα είναι πιο χαλαρά. Δεσμευόμαστε ότι το βίντεο θα ανέβει νωρίς. Πώς θα γίνει αυτό με το ίντερνετ που έχουμε θα ανέβει νωρίς. Αυτό που λέτε για την Ολλανδία. Ο Γρηγόρης, εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, ο Ατρίδης φταίει που ανέβηκε δύο μέρες μετά τη μία το βράδυ. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Ισχύει ότι φταίω εγώ. Αλλά πήρε ωραία ζακέτα. Καλό βράδυ.